αντί να μιλάμε περί αφελληνισμού, θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε, και τα ξένα funds και private equity funds και άλλου είδους, να δούμε πώς μπορούν να έρθουν, να βάλουν τη ρευστότητά τους, να ρισκάρουν τα λεφτά τους και να μπορέσουν μαζί με τις τράπεζες να εξηγιάνουν επιχειρήσεις. Διότι σε τελευταία ανάλυση τα κόκκινα δάνεια θα εξαλειφθούν όταν εξηγιανθούν οι επιχειρήσεις οι οποίες οφείλουν τα κόκκινα αυτά δάνεια. Και θα πρέπει να αξιοποιήσουμε το καινούριο νομοθετικό πλαίσιο και την αδειοδότηση που η Τράπεζα Ελλάδος προβαίνει τώρα και σε ξένους επενδυτές οι οποίοι λειτουργούν τώρα μέσα στην ελληνική ένωμη τάξη. Δεν λειτουργούν εκτός ελληνικής ένωμης τάξης. Έτσι. Έρχονται να ρισκάρουν τα χρήματά τους. Έτσι. Και αν πετύχουν, να έχουμε μια κατάσταση όπου όλοι θα κερδίσουν, και οι τράπεζες και οι επιχειρήσεις και οι ξένοι επενδυτές βεβαίως. Έτσι λειτουργούν σήμερα οι χώρες εκείνες που είχαν μπει σε κρίση, και η Ισπανία και η Ιρλανδία. Δεν βλέπω γιατί εμείς πρέπει να είμαστε εξαίρεση και γιατί εμάς πρέπει να μας απασχολεί ο αφελληνισμός που δεν υπάρχει, έτσι, αντί να μας απασχολήσει πραγματικά η εξυγίανση των επιχειρήσεων και του κέντρου τραπεζικού συστήματος. Επίσης, ένα άλλο στοιχείο, σε όλο τον δυτικό κόσμο, σε μια επιχείρηση όπου ο επιχειρηματίας πια δεν μπορεί να βάλει χρήματα για την εξυγίανσή της, έτσι, αλλά μπορούν να βάλουν είτε οι τράπεζες, δηλαδή η επιχείρηση κρίνεται βιώσιμη, είτε ξένα funds, θα πρέπει ο επιχειρηματίας αυτός ή να συνενέσει ή να φύγει από την επιχείρηση και να μπορέσουμε να εξυγειάνουμε την επιχείρηση, να σώσουμε θέσεις εργασίας και προστέμενη αξία για την ελληνική οικονομία. Εγώ πιστεύω ότι αυτός είναι ο σωστός τρόπος.